Η Πέθριο Γυμναστήριο και μια νέα παιδική χαρά θα αποκτήσει τοπική κοινότητα των Καμισιανών προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Στην περιοχή υπάρχουν αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι με παιδιά και η δημιουργία ενός παιδότοπου στο Δήμο Πλατανιά ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων όπου έχουμε δικό μα ιδιόκτητο οικόπεδο. Είναι στην ουσία μια ανάπλαση μεγάλη του ενώ 1,5 περίπου στρέμμα, όπου θα είναι παιδότοπο και θα είναι και μάλιστα και χώρο υπαίθρια για Είναι ένα χώρο απέναντι από τον υφιστάμενο παιδικό σταθμό και δίπλα στο εγκαταλελειμμένο ελεουργείο του αγροτικού συνεταιρισμού τη περιοχή, όπου είναι κοντά στην παλιά εθνική, είναι σε ένα μεγάλο κάθετο δρόμο τη περιοχή και νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολα προσβάσιμο και μάλιστα θα είναι και σε ένα σημείο το οποίο συνδυάζει και με τον παιδικό σταθμό που είναι απέναντι. Στο Λίντερ όμω εντάχθηκε και μια ακόμη πρόταση προπολογισμού 57.000 ευρώ που αφορά στο έργο ανάδειξη και αξιοποίηση της πέτρινη στολωτής γέφυρας στο Μπρασέ. Η ανάδειξη του μνημείου αυτού θα δημιουργήσει ένα επιπλέον αξιοθέατο για τους επισκέπτε, ενώ διασώζεται και η ιστορία τη περιοχή. Ένα νεότερο μνημείο το οποίο αναδεικνυόμενο νομίζω ότι δημιουργεί ένα σημείο επισκέψιμο στην περιοχή για περιπατητέ και για ανθρώπου οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για να βλέπουν τέτοιου είδου μνημεία και να, τα... και να, βλέπουν την ιστορία του. Και συγχρόνω το διασώζουμε κιόλα, διότι θα υπάρχει συντήρησή του πέρα την ανάδειξή του ως μνημείο επισκέψιμο. Τα δύο αυτά έργα όμω μπορεί να εντάχθηκαν στο Λίντερ, αλλά ένα σπουδαίο έργο, όπω αναφέρει ο Δήμαρχο Πλατανιά, απορρίφθηκε Πρόκειται για τη λεγόμενη Βασιλική Στράτα, επίσης στον Πρασέ, μια περιπατητική διαδρομή η οποία δεν εντάχθηκε. Για το οποίο έχουμε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντο και τι αρμόδιε διευθύνσει δασών εδώ και τρία χρόνια και την ανανεώνουμε, έχοντα πετύχει τη συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί έχει ένα κομμάτι πριν σε δασική περιοχή. Άρα, θέλουμε αναγκαστικά να έχουμε την έγκρισή του. Αυτή η πρόταση κόπηκε, διότι ενώ εμεί είχαμε υποβάλει την πρόταση ότι δεν θα είναι μονοπάτι για ΑΜΕΑ, όπω μα έδινε το δικαίωμα ο οδηγό ο ίδιο του προγράμματο, αλλά είχε την να είναι και για αμαία, εάν μπορούσε να το κάνει για αμαία. Εκεί, όπω αντιλαμβάνεσαι, στην περιοχή εκείνη ήταν αδύνατο, διότι ήταν για καλτερίμι, το οποίο έχει και τα χαρακτηριστικά του καλτεριμίου και δεν θα πρέπει να λιωθούν. Εν τούτη, η Επιτροπή το απέριψε, γιατί έπρεπε κάτι να είναι υποχρεωτικά για αμαία, ενώ μα έδινε το δικαίωμα ο οδηγό να μην είναι, διακινδυνεύοντα έτσι να λήξει και η δεύτερη. Προγραμματική σύμβαση που έχουμε με το Υπουργείο. Άρα, στην ουσία, αυτό το έργο να μην γίνει ποτέ. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμο Πλατανιά θα προσφύγει στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη για να διαμαρτυρηθεί για αστοχία στην αξιολόγηση τη πρόταση από την Επιτροπή, ώστε να μην χαθεί το έργο. Εμεί αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια ιεραρχική προσφυγή στον ίδιο τον Υπουργό, προκειμένου να αναδεικνύουμε το λάθο τη Επιτροπή. Γιατί πυρονοείται σαφώ περί λάθου, δηλαδή λάθο αξιολόγηση, είμαι σαφή αυτό που λέω και το οποίο αυτή τη στιγμή καταδικάζει το Δήμο και την περιοχή να μην έχει ένα έργο από το λάθος της Επιτροπής.